Σήμερα έχουμε ημέρα πένθους. Σήμερα είναι ημέρα λύπης. Σήμερα είναι η φρικτότερη περίοδος της ζωής του ανθρώπου. Διότι εξευλήθη, λέγει, ο Αδάμ του Παραδείσου. Σήμερα χάνουμε τον Παράδεισο και για να εισέλθουμε σε αυτόν χρειάζεται πολύ σκόπος. Για να εισέλθεις πάλι στον Παράδεισο χρειάζεται να βιάσεις τον εαυτόν σου. Θα προσευχηθείς, χρειάζεται να βιάσεις τον εαυτό σου. Να νηστεύσεις, χρειάζεται να βιάσεις τον εαυτό σου. Να κάνεις ελεημοσύνη, χρειάζεται να βιάσεις τον εαυτό σου. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, λέγει, και βιαστέ καταλαμβάνουσαν αυτοί. Οι αδιάφοροι, εκείνοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει δια τίποτε, δεν θα κερδίσουν τον Παράδεισο. Και είναι τούτο το σημείο πολύ φρικτό. Από τα τρεις αυτά αρετάς, αδερφοί μου, θέλω να κοιτάξουμε την πρώτη αρετή. Εάν μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέω Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Ο Κύριος μας ως Θεός παντοδύναμος δεν βιάζει. Ο Κύριος μας ως Θεός, ο οποίος έχει εξουσία, δεν βιάζει. Ο Κύριος μας ως έχων νομοθετική δύναμη δεν νομοθετεί. Τι πράττει? Πράττει συμφωνία με τον άνθρωπο. Ενώ άλλοτε ο Κύριος μας δίδει διαταγές, σήμερα συμφωνεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και τι του λέγει? Εάν αφήσεις, του λέγει, τα παραπτώματα των ανθρώπων, θα σου αφήσει και εσένα, ο Πατήρ μου επουράνιος, τα παραπτώματα τα δικά σου. Ξέρετε, αδερφοί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τέλους της ζωής των εχθρεύονται των συνάνθρωπων των. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους κακία, εκδίκηση και ζητούν από λεπτό σε λεπτό να εκδικηθούν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχουν ένα μεγάλο θηρίο το οποίο δαγκάνει και το άγγωμά του είναι θάνατος. Θα παρακολουθήσουμε ένα παράδειγμα και να προσπαθήσουμε να διώξουμε το θηρίο από μέσα στην ψυχή μας. Ο καμιλιέρης, αυτός που οδηγεί καμήλες και μεταφέρει εμπόρευμα από τόπο εις τόπον για να κερδίσει χρήματα, έχει μία ειδική εμπειρία για τα ζώα αυτά. Κάποια ημέρα μία καμήλα κάτι του έφτεξε και την εκτύπησε. Την εκτύπησε για να τη διορθώσει.
Πλην όμως αυτός ο οποίος κατέχει εμπειρία είδαν ότι αυτή η καμήλα τον εχθρεύεται. Επρόσεχαν δε πάντοτε, διότι ήθελε να τον εκδικηθεί, διότι την εχτύπησε. Έκανε ένα ταξίδι μεγάλο και ήταν το Πανσέλινος, και το βράδυ εκάθισε για να ξεκουράσει αυτά τα ζώα. Επρόσεχε όμως αυτήν την καμήλα, η οποία του έδωσε εικόνα εκδικήσεως. Έστρωσεν χάμω πρόχειρα και εξάπλωσε για να ξεκουραστεί. Εκείνα τα ζώα ήσαν καθισμένα όλα και παρακολουθούσαν. Παρακολούθηκε και αυτή η καμήλα, η οποία χτυπήθηκε από το αφεντικό. Και όπως ήταν εξαπλωμένος και σκεπασμένος, πρόσεξαν ότι αυτό το ζώο κάπου εκεί τα ξενελού και σηκώθηκε γρήγορα γρήγορα και έφυγε, αφήκε όμως το μέρος που εκοιμήθηκε μία κουβέρτα, για να φαίνεται ότι κοιμάται. Έφυγε απέναντι και παρακολουθούσε. Εκείνο το ζώο τι έκανε? Όταν είδαν ότι κοιμήθηκε το αφεντικό ενώ δεν ήταν εκεί, σηκώθηκε και πήγε σιγά 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 και έφτασε πάνω από την κουβέρτα που ήταν σκεπασμένη και έπεσε πάνω του για να τον φωνεύσει. Πλην όμως, όταν είδαν ότι δεν ήταν εκεί το αφεντικό, από την κακία της έμεινε ξερή, ενεκρώθηκε. Αδερφοί μου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει αυτή η καμήλα. Όταν είναι εχθρός με τον συνάνθρωπο του και δεν τον συγχωρεί, αλίμονον του, διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι δεν θα λάβει συγχώρηση ούτε εκείνος. Μέσα στην μεγάλη αυτήν αγωνία υπάρχει ένα άλλο θηρίο σε κάποιον άλλον που λέγεται παγώνει. Κοκορεύεται, γνωρίζει, θέλει να φαίνεται ότι τα ξέρει όλα, θέλει να φαίνεται ότι να κυβερνήσει τους άλλους. Αδερφοί μου, μέσα στην ψυχή μας υπάρχουν διάφορα ζώα, τα οποία άλλοτε είναι έσπλαχνα, άλλοτε είναι εκδικητικά. Εδώ όμως σήμερα που άρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πρέπει να κοιτάξουμε την ψυχή μας να είναι καθαρή, για να μην χάσουμε το μισθό της νηστείας. Δεν σηκώνει η περίοδος αυτή ούτε φαγοπόθηκα, ούτε χορούς, ούτε διασκεδάσεις. Και σήμερα τι έχουμε? Όλος ο κόσμος πανηγυρίζει διότι έφυγε από τον Παράδεισο. Δηλαδή έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν είναι στα καλά του. Οι περισσότεροι διότι δεν το γνωρίζουν. Άλλοι που το γνωρίζουν όμως και αμαρτάνουν, αυτό είναι μεγάλο κακό. Εάν εγνώριζε ο κόσμος ότι σήμερα πρέπει να κλαίουμε για να κερδίσουμε πάλι τον Παράδεισο με τα δάκρυά μας και με τη μετάνοιά μας, δεν θα εχόρευαν στους δρόμους με γυμνά σώματα. Δεν θα εχόρευε μέσα στους δρόμους ως μεθυσμένος. Όλος ο κόσμος
δεν έχει συνέστηση την πράτη. Και ο Πανάγαθος Θεός τι λέγει? Ο αδικών αδικησά το έτη και ο αμαρτάνων αμαρτανέ το έτη. Ο γάρ καιρός εγγύς. Θέλεις να αμαρτήσεις, αμάρτησε όσον θέλεις. Θέλεις να κάνεις το κακό, κάνε το όσον θέλεις. Ο καιρός όμως είναι εγγύς, πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα δώσουμε λόγο. Δι' αυτό μας προετοίμασε ο Κύριός μας με την ημέρα της κρίσεως. Μας είπε ότι θα δώσουμε λόγο, θα κριθούμε. Δι' αυτό, αδερφοί μου, ας προσέξουμε τον εαυτό μας. Ας κάνουμε την νηστεία μας όπως θέλει ο Θεός. Και μία από τις μεγαλύτερες νηστείες που θα κάνουμε τις ημέρες αυτές, η Ελλάδα πρέπει να κόψει τη βλασφημία εναντίον της Παναγίας μας. Διότι όσα υποφέρουμε αυτή τη στιγμή, τα υποφέρουμε διότι βλασφημούμε την Παναγία μας. Πού καταντήσαμε, αδερφοί μου? Πού έχουμε φτάσει? Σε τι σημείο να βρισκόμεθα? Αν θέλουμε να μας φυλάξει ο Θεός και να αποτρέψει και αυτούς οι οποίοι ήρθαν να μας κυβερνήσουν, ήρθαν για να μας πούν τι θα κάνουμε, ήρθαν για να μας υποπτεύονται, να επισκιάζουν την ελευθερία μας. Ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος πάσχει, ο κόσμος πεινά, ο κόσμος διψά, ο κόσμος αυτοκτονεί. Κάθε και λίγο να ακούμε ότι αυτοκτονούν άνθρωποι. Πρότινος 1.700 άτομα αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τις εφορίες, τους στόχους. Και αν συνεχίσουμε και δεν μετανοήσουμε, αλίμονό μας τι θα επιτρέψει ο Θεός. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού είναι η μέρα σωτηρίας. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε, είπε ο Απόστολος. Ως εν ημέρα, λέγει, προσευχής και νηστεία, μη κόμεις και μέθες, μη έρηδη και ζήλο. Όχι με μέθεση στους δρόμους, λέγει, αλλά ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε. Τι σημαίνει ευσχημόνος? Όταν σηκωθείς από τον ύπνο σου, δεν βγαίνεις στους δρόμους χωρίς να ντυθείς, χωρίς να χτενιστείς, χωρίς να νυφτείς. Αυτό σημαίνει ότι είσαι απερποίητος. Εάν όμως σηκωθείς από τον ύπνο σου και νυφτείς και χτενιστείς και ντυθείς, αυτό σημαίνει ευσχημόνος. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όχι απεριποίητοι στους δρόμους, για να εισέλθουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα, για να εισέλθουμε στα πάθη του Κυρίου μας, πρέπει να προετοιμαστούμε αυτές τις ημέρες. Πρέπει να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, να υποδεχτούμε τα πάθη του Κυρίου μας, να τα ζήσουμε και να φτάσουμε την Αγία του Ανάσταση και την υπουράνεια του Βασιλεία. Αμήν.